Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε οσομπούκο στη χύτρα ταχύτητας. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το πιο μαλακό κρέας που έχετε δοκιμάσει ποτέ σε μοσχάρι, το πιο ζουμερό με την πιο πλούσια γεύση. Όλοι ξέρουμε ότι το οσομπούκο είναι το πιο premium μαγειρευτό κατσαρόλα που μπορούμε να φτιάξουμε και σήμερα θα το φτιάξουμε σε χρόνο ρεκόρ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα βάλουμε μπρος τη χύτρα ταχύτητας, εδώ. Μέτρια φωτιά, όχι δυνατή, γιατί θέλουμε να καραμελώσουμε τα λαχανικά μας. Λοιπόν, από λαχανικά δεν έχω πολλά πράγματα. Καρότο, σέλερι, κρεμμυδάκι. Τέλεια. Και καρότα. Κόβουμε τα κοτσανάκια, εδώ. Τέλεια. Στη μέση. Και εδώ. Ωραία κομμάτια. Καρότο στην άκρη. Σέλερι. Εδώ. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή και επειδή το οσομπούκο έχει μυστικά, το θέμα είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε ατόφιο όπως είναι το κρέας και να μην σπάσει καθώς ψήνεται. Νομίζω πως η χύτρα ταχύτητας μας δίνει αυτή την πολυτέλεια, γιατί δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε το κρέας μας καθόλου. Επειδή θα ψηθεί όλο μέσα στη χύτρα ταχύτητας, δεν χρειάζεται να ανακατέψουμε, θα ψηθεί το κρέας και οπότε θα μείνει ολόκληρο και δεν θα διαλυθεί. Το πιο σημαντικό είναι η παρουσίαση αυτού του κρέατος, γιατί τη γεύση θα τη βγάλει 100%. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε ακριβώς τη συνταγή μου. Τώρα, έχει πάρει λίγο φωτιά η χύτρα ταχύτητας εδώ. Δεν βάζουμε πολύ λάδι, ίσα-ίσα. 1-2 κουταλιές σούπας για να μπορέσουμε να καραμελώσουμε τα λαχανικά μας. Ρίχνουμε μέσα καρότο, σέλερι, κρεμμύδι. Το θέλουμε να κάνουμε κάτι και να έχει επιτυχία. Ξέρουμε ότι αυτά τα λαχανικά πρέπει να πάνε μέσα. Μία σκελέτα σκόρδο, λεπτές φετούλες και το σκόρδο πάντα το αφήνω στο ελάχιστο δυνατό. Εννοείται πως μπορείτε να βάλετε και 2 και 3 και 4 σκελέτα σκόρδο, ανάλογα πόσο σας αρέσει. Και βέβαια, σίγουρα δεν θα έχει γεύση σκόρδου στο τέλος του φαγητού. Καταλαβαίνετε ότι η χύτρα ταχύτητας αυτή τη δουλειά κάνει. Μαγειρεύει όλα τα λαχανικά, τα καραμελώνει και αυτό που θα πάρουμε στο τέλος από το σκόρδο είναι ένα σπουρέ σκόρδο που θα είναι γλυκός και δεν θα έχει γεύση σκόρδου. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και το θυμαράκι μου. Θέλω θυμάρι στη συνταγή. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να ψήνουμε τα λαχανικά μας. Θα προσθέσω 2 φύλλα δάφνης και όση ώρα καραμελώνουν τα λαχανικά μας, πάμε να ετοιμάσουμε το κρέας μας. Εδώ. Έχω πάρει το οσομπούκο. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το οσομπούκο, ουσιαστικά είναι το ποδαράκι μαζί με το κόκαλο. Το μυστικό στο οσομπούκο είναι ότι έχει το κόκαλο στη μέση, δεν το έχουμε αφαιρέσει και όλη η γεύση έρχεται μέσα από το κόκαλο, από το μεδούλι. Υπάρχει ονομασία στο εξωτερικό, αυτό ονομάζεται marrow bone. Είναι κάτι πάρα πολύ ποιοτικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο, μας αρέσει και βέβαια πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα το σερβίρουμε. Γι' αυτό το λόγο, όπως βλέπετε, αυτό που κάνω για να διασφαλίσω ότι δεν θα σπάσει το κρέας μου ή να πάρω λίγο σπάγκο εδώ και να δέσω το κρέας ώστε να μείνει κολλημένο το κρέας πάνω στο κόκαλο. Επειδή θα μαγειρέψω για αρκετή ώρα το κρέας μου, η τάση που έχει το κόκαλο με το κρέας είναι το ένα να ξεκολλάει από το άλλο. Εμείς δεν θα τα αφήσουμε. Γιατί? Γιατί το δέσαμε. Πάει το ένα. Πάμε να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Από τις πιο ωραίες συνταγές. Το κρέας μου είναι έτοιμο, αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα του. Το αφήνω λίγο στην άκρη. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα λαχανικά μας. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν καραμελώσει και μόλις καραμελώσουν τα λαχανικά, θα βάλω μπρος και ένα τηγάνι δίπλα να αρχίσει να καίει αντικολλητικό γιατί θέλω να ψήσω και το κρέας μου. Τώρα, καθώς τα λαχανικά μου πήραν ωραίο χρώμα και έχουν καραμελώσει, θα ρίξω μέσα το πελτέ ντομάτας. Θέλω να κάνω μια πλούσια σάλτσα. Το σομπούκο, αυτό που καταφέρουμε να κάνουμε καθώς το μαγειρεύουμε, είναι να πάρουμε μια υπερπλούσια σάλτσα γιατί βγάζει τη ζελατίνη το κρέας, πίζει το κρέας στη σάλτσα μας, πίζει και από την ντομάτα, πίζει και από το μεδούλι γιατί το μεδούλι βγάζει αυτή το βούτυρο, ας το πω έτσι, που έχει ουσιαστικά μέσα και πίζει και αυτό το ίδιο τη σάλτσα και γίνεται κάτι μαγικό. Το ζουμί από το σομπούκο δεν θες να το μοιραστείς με κανέναν. Θες ψωμάκι δίπλα και ό,τι μείνει σιγά σιγά να μπορέσεις να το φας και να το ευχαριστηθείς. Τώρα, έχω τα μυρωδικά μου εδώ πέρα. Θυμάρι και ρίγανη ξέρω. Λίγο μπουκοβό, λίγο ίσα να τσιμπάει στη γεύση. Ανακατεύω, εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, όπο Παναγία μου. Τι πράγμα είναι αυτό. Να τρώει η μάνα και το παιδί να μην δίνει. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σβήσουμε με λίγο κρασί. Κόκκινο, ανακατεύουμε. Θέλω να βάλετε ωραίο κρασάκι. Ακόμα και μαυροδάφνη, άμα έχετε ή κάποιο γλυκό κόκκινο κρασί, μου κάνει. Θέλω να είναι ποιοτικό το κρασί για να γλυκίσει λίγο το φαγητό μου. Θέλω να είναι έτσι γλυκό. Η μαυροδάφνη, η κουμανταρία, η μαδέρα, η πόρτο, ό,τι κρασί σας αρέσει. Λίγο γλυκό να είναι. Θα ρίξω μέσα και το ζωμό μου.
Εδώ ανακατεύω και θα ρίξω μέσα και την ντοματούλα μου. Βουάλα. Τώρα, με το που ρίξω και την ντομάτα, χαμηλώνω τη φωτιά, σχεδόν την κλείνω και πάμε τώρα στο κρέας. Οπότε, παίρνω αλάτι και θα ρίξω αλάτι πάνω στο κρέας. Θέλω το αλάτι να πάει μέχρι μέσα, μέσα. Ανακατεύω, φροντίζω το αλάτι να πάει παντού. Κοιτάξτε εδώ, εδώ και λίγο αλεύρι. Θα δημιουργήσει μια ελαφριά κρούστα και επίσης αυτό το αλεύρι τι θα κάνει. Και αυτό από τη σειρά του θα πήξει τη σάλτσα μας. Αλεύρι, ζελατίνη από το κρέας, πλητές ντομάτας, σίγουρη επιτυχία για το φαγητό μας. Τώρα παίρνουμε λίγο λάδι εδώ, τώρα θέλουμε λίγο περισσότερο. Περίπου 5-6 κουταλιές σούπας. Δεν θα το χρειαστούμε αυτό το λάδι, γι' αυτό και ψήνω σε διαφορετικό τηγάνι, γιατί αυτό το λάδι θα καεί μαζί με το αλεύρι και δεν θέλω να πάει στο φαγητό μου. Θέλω το φαγητό μου να είναι ποιοτικό. Και ρίχνω το κρέας μου μέσα για να δώσω ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε, εδώ και εδώ. Τώρα, με το που πάρει ωραίο χρώμα το κρέας μας, θα το ρίξουμε μέσα στη χύτερη ταχύτητα και από εκεί και πέρα η χύτερη ταχύτητα θα κάνει τη διάθεση. Και το κρεατάκι μου έχει ψηθεί από τη μία πλευρά, θα το γυρίσω από την άλλη. Δίπλα είναι κλειστή η χύτρα μου, γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βράζω το ζουμί, θα εξατμιστεί, πρέπει να βάλω και αλαιογρασία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσω δίπλα, μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το σόμπο που κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι μαγικό. Θα γυρίσω και από εδώ. Πω πω μαγεία, 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 μαγεία. Και εδώ. Λοιπόν. Τώρα που γυρίσαμε και από την άλλη πλευρά, ξαναβάζουμε μπρος τη χύτρα μας σε μέτρια φωτιά, εδώ, και μεταφέρουμε το κρεατάκι μας. Ένα προσεκτικά κρεατάκι μέσα και πάει και το τελευταίο μας και αυτό μας. Όπως βλέπετε, αυτό το λάδι μαζί με το καμένο αλεύρι είναι κάτι που δεν χρειαζόμαστε. Τώρα τι κάνουμε, κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητας, πάμε στην ένδειξη 2, εδώ που βλέπετε, και αρχίζουμε και περιμένουμε. Με το που φτάσει στο κίτρινο χρώμα η βαλβίδα, ξέρουμε ότι το φαγητό μας έχει αρχίσει να βράζει. Περιμένουμε λίγο ακόμα και σε λίγο θα πάει στο πράσινο σημείο. Με το που πάει στο πράσινο χρώμα η βαλβίδα μας, τι σημαίνει? Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και σιγοβράζουμε για 30 με 35 λεπτάκια. Μετά από 30-35 λεπτάκια, το φαγητό μας θα είναι. Και μόλις το φαγητό μας είναι έτοιμο, ήρθε η ώρα της αποσυμπίεσης. Και για να σερβίρω αυτό το φαγητό, το μόνο που έχω είναι λίγο ριζάκι. Μπορείτε να βάλετε πουρέ, ρύζι, πατάτες, ό,τι γαρνιτούρα θέλετε. Μην ξεχνάτε ότι το φαγητό μας έχει μέσα λαχανικά. Οπότε θέλουμε ένα υδατάνθρακα. Εγώ έχω ετοιμάσει λίγο μπασμάτι εδώ. Σας αρέσει το μπασμάτι? Ρίχνουμε το μπασμάτι μέσα, εδώ στο πιατάκι μας. Είναι αρκετό αυτό για μία μερίδα? Εντάξει, είναι πολύ σπίρετο, πολύ ωραίο. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Καλώς εχόντων, δεν θα χρειαστεί να προσθέσουμε τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε ότι το φαγητό συνεχίζει να βράζει εκτός φωτιάς. Και αυτό οφείλεται στο μοναδικό πάτο της κίτρας ταχύτητας. Συνεχίζει να βράζει γιατί είναι μοναδική τεχνολογία. Οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Να σας πω ότι με τη χύτρα ταχύτητας έχουμε μειώσει ως και 70% το χρόνο ψησίματος και επίσης ως και 50% την κατανάλωση ρεύματος ή γαζιού. Οπότε μας συμφέρει και πρέπει να το κάνουμε όλοι. Λοιπόν, τώρα. Θέλω κάτι έξυπνο για να μπορέσω να πιάσω. Αυτή μου κάνει νομίζω. Γιατί πρέπει να προσέξω να μην μου σπάσει πάλι το κρέας. Γιατί πρόσεξα τόση ώρα ώστε το κρέας μου να βγει ατόφιο. Έτσι όπως είναι, χωρίς να χαλάσει, το βλέπετε. Οπότε και στο σερβίρισμα πρέπει να προσέξω το ίδιο. Okay. Πάρω ολόκληρο το σομπούκο. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα κόψω το σπάγκο. Κοιτάξτε εδώ με το που κόβεις τι γίνεται. Απλά αρχίζει να διαλύεται. Το μόνο που κρατούσε το κρέας πάνω στο κόκαλο ήταν ο σπάγκος. Γιατί το κρέας έχει λιώσει, κοιτάξτε. Ήρθε η ώρα να ρίξω και λίγο ζουμάκι. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το ζουμί έχει όλη αυτή την υπέροχη ζελατίνη που σας έλεγα. Αυτό το ζουμί έχει όλη αυτή την υπέροχη γεύση. Είναι συμπυκνωμένη γεύση. Άμα η γεύση είχε μία ετυμολογία, θα ήταν αυτό ακριβώς το ζουμί που βλέπετε εδώ πέρα. Παναγία μου. Είναι ό,τι πιο νόστιμο μπορείτε να πάρετε από ένα μοσχάρι. Λίγο θυμάρι,
τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι γιατί αυτό το φαγητό το αγαπώ. Λίγο θυμαράκι, κοιτάξτε εδώ. Λίγο πιπέρι. Και μια σταλιά ελαιόλαδο. Και λίγο πιπεράκι. Και τώρα, η ερώτηση που όλοι περιμένετε είναι ποιος θέλει να δοκιμάσει. Έχει γίνει χαμός, 100 άτομα έχουν σηκώσει το χέρι τους. Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Αλλά δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, ποιος θα δοκιμάσει πρώτος. Ο φίλος μας ο Άκης. Κοιτάξτε εδώ, το βουλάλα. Απλά το κρεατάκι μου λιώνει. Δεν χρειάζεται καν μαχαίρι, χρειάζεται μόνο απλά να μασίσετε ελάχιστα το κρέας. Αιώνει. Δεν ξέρω τι είναι πιο φανταστικό. Το κρέας ή το ζουμί. Ποια θα είσαι και εσύ ο πιο φανταστικός, γιατί μπορείς και εσύ να το φτιάξεις. Άμα ακολουθήσεις ακριβώς τη συνταγή μου. Θα το φτιάξεις. Μόλις το φτιάξεις θέλω να ανεβάσεις φωτογραφία στα social media για να το δω. Θα κάνω ρεπόστ. Επίσης... Συγγνώμη, βέβαια, δεν σταθώ. Θέλω να κάνεις comments κάτω από το βίντεο. Να πεις άμα σου άρεσε η συνταγή. Επίσης, θέλω να μοιραστείς τη συνταγή με τους φίλους σου. Μπορείς. Ωραία, άμα τα κάνεις όλα αυτά, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σου.